Να πάμε μέχρι το Λίμπερο, Λίμπερο 107 και 4, για να πούμε την καλημέρα μας στην Κατερίνα Νικολάου, ίνδαλμα η Κατερίνα Νικολάου. Βέβαια δεν βλέπω τι φοράει εξ ολοκλήρου, γιατί εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης προχθές μας ήρθε σαν τη Τζοάν Κόλινς και την απαθανατήσαμε κιόλας και την ανεβάσαμε και στα social media. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα, Φένια. Καλημέρα στους τηλεθεατές της TV 100, της Δημοτικής Τηλεόρασης. Καλημέρα και σε όλους τους λιμπεραδόρες που είναι εδώ. Είμαι εδώ μαζί με τον Δίνο Εγνατίου, τον οποίο δεν τον βλέπετε εσείς. Τον έχω όμως απέναντί μου. Καλημέρα σας. Δίνο, πες μια καλημέρα εδώ στην Καλημέρα, TV. Καλή καλημέρα. σας ημέρα. Πάμε μαζί κάθε μέρα να αρπάξουμε τη μέρα από τα μαλλιά με μια λοξή ματιά στην επικαιρότητα, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Λίγο τα πιάνουμε, λίγο τα αφήνουμε. Όταν πονάνε πολύ, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη, το ρίχνουμε στο τραγούδι, γιατί είναι δύσκολη ζωή και δίχως λίγο τρέλα δεν παλεύεται, Φένια. Κατερίνα, σχολιάσατε τη νίκη του Άρη σήμερα. Είναι Δευτέρα βέβαια, αλλά ξέρεις, το Σαββατιάτικο δεν περνάει εύκολα. Το συζητήσαμε το Σάββατο το βράδυ με ό,τι φωνή μας έμεινε. Το συνεχίσαμε την Κυριακή και ξεκινά έτσι όμορφα η εβδομάδα για τους φιλάθλους του Άρη. Οι φίλαθλοι του Άρη μας παίρνουν έτσι με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, με μια έτσι, ναι μεν το πανηγυρίζουμε, αλλά έχουμε και επίπεδο γιατί αυτά είναι συνηθισμένα για εμάς. Ο Ντίνος εδώ ως παοκτσής προσπαθεί να τηρεί τις ισορροπίες. Για πες μας, Είμαστε. Ντίνο. Ήταν ωραίο το Σαββατοκύριακο για την πόλη μας, Φένια. Και ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όντας εδώ και ημέρες ένας από τα κατέχει τα εισιτήρια για την Ευρώπη, περιμέναμε και βγήκε και ο Άρης, άρα είμαστε χαρούμενοι στο κομμάτι αυτό. Φυσικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ αυτό που περιμένουν και αναμένουν είναι τον μεγάλο τελικό της 21ης Μαΐου, εκεί όπου θα διεκδικήσει η ομάδα του ΠΑΟΚ ένα ακόμα τρόπαιο, το πέμπτο στα τελευταία 6 χρόνια. Λοιπόν, ρεαλιστική προσέγγιση, λέει εδώ πέρα ο Στέργιος, η Νικολάου, αν δεν σουρεαλιστική, η Νικολάου, αν δεν έβαζε χέρι στο βίντεο για να δούμε και τον συμπροταγωνιστή αυτής της εκπομπής, θα έσκαγε, έπρεπε να το γυρίσει. Δεν γίνεται. Έχω και σκηνοθετική άποψη. Σε παρακαλώ, τηλεόραση κάνουμε. Πρέπει να έχετε εικόνα από το παλικάρι μας εδώ, το όμορφο το οποίο μιλάει. Οπότε κάπως πρέπει να το δείτε. Εσείς πώς αισθάνεστε που είναι Δευτέρα? Είναι δύσκολη μέρα η Δευτέρα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ παρεξηγημένη μέρα. Διότι τη Δευτέρα είσαι φρέσκος από το Σαββατοκύριακο. Τι γίνεται όμως την Τρίτη, τη Τετάρτη, όταν τελειώνει η μπαταρία? Νικολάου, τι γίνεται όταν δουλεύεις και το Σαββατοκύριακο όμως και η Εκεί είναι Δευτέρα ακόμα είναι πιο μία μέρα σαν δύσκολα. όλες τις υπόλοιπες, θέλω να σου πω. Και γιατί πρώτη μέρα της εβδομάδος είναι η 8η κατά σειρά σερί που δουλεύεις. Εκεί τι γίνεται, θέλω να μου πεις. Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω, Φένια, έχουμε συμφωνήσει με την Κατερίνα ότι η Τετάρτη νομίζω ότι έχει όλα τα αλφα μπροστά. Ήρθε η Αν και... Τεταρτίτσα, έφυγε η βδομαδίτσα, λέω εγώ. Ναι, αλλά Έτσι λέει ο μέχρι να παλιός. φύγει η μισή Τεταρτίτσα είναι λίγο άχρωμη, άοσμη, ενώ η Δευτέρα είναι μετά από Σαββατοκύριακο, έχει περισσότερη ένταση, έχει λίγο περισσότερα πράγματα να πει. Ξεκινά βέβαια με λίγο διάθεση και ψυχολογία ότι είναι Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι η Τετάρτη. Και ειδικά όταν έχει προηγηθεί ένα Ναι. Σαββατοκύριακο που έχει αγώνε ΠΑΟΚ, αγώνε Άρη, Eurovision, έχει εκλογέ ΣΥΡΙΖΑ, κάτι έχει διάφορα πράγματα να πει. Οπότε περνάει γρήγορα η μέρα, δεν την καταλαβαίνει που πάει. Κατερίνα Νικολάου, θέλω να μου σχολιάσει λίγο Eurovision. Γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολούθησες Eurovision. Όλοι λίγο πολύ, νομίζω, Φανατική είναι, Φανιά μου, φανατική είναι της Eurovision. φανατική. Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη. Έχει εδώ και μια εβδομάδα κάνει εκπομπές με στοιχεία από παλιές Eurovision. Μας έδωσε προγνωστικά. Είναι ειδική. Πέμε σε Έπεσε Κατερίνα μέσα Νικολάου. τουλάχιστον στα προγνωστικά. Πήρε Οπ, τίποτα ή οπ. πήγε στον κουβά. Κοίταξε να δεις. Μόνο για μία, για την πρώτη θέση, ξέραμε όλοι ότι θα βγει η Ουκρανία. Τυχαία, χωρίς κανένα άλλο λόγο. Για τα υπόλοιπα, στα 3 πέμπτα, νομίζω από ό,τι μου είπε την Παρασκευή, έπεσε μέσα. Είναι καλή. Είναι Κοίταξε. καλή. Ναι. Ειδική στη Eurovision δεν είμαι, αλλά ανήκω στην ομάδα εκείνων των ανθρώπων στους οποίους άρεσε το τραγούδι της Ουκρανίας. Πολλοί είπαν για πολιτικούς λόγους το πήρε και τα λοιπά. Οι ίδιοι λένε ότι ήμασταν μέσα στο top 5 και πριν τον πόλεμο, όταν μόλις είχαν ανακοινωθεί τα τραγούδια. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μου άρεσε γιατί είχε γι' αυτό το folklore το στοιχείο. Κυρίως σε αυτό του το κομμάτι μου άρεσε το τραγούδι. Σε ό,τι αφορά το ραπ το στοιχείο, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εκεί που τραβάω τα μαλλιά μου, Φένια, Για μη βγει Ισπανία, ρε Κατερίνα. είναι Ισπανία, ρε μέσα στην Τριάδα, Κατερίνα. αλλά
Δεύτερη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε ποιον άρεσε το τραγούδι του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι ήταν από τα χειρότερα της Eurovision. Θεωρώ ότι η δικιά μας η Αμάντα ήταν 100 κλάσεις καλύτερη από το τραγούδι του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί του δώσαν τη δεύτερη θέση. Εγώ καταγγέλω αυτή την EUB, πώς λέγεται αυτή, που δεν έβγαλε την Ισπανία. Νομίζω ότι η Ισπανία με διαφορά πολλών σημείων έπρεπε να είναι στην πρώτη θέση. Παιδιά, γελάω, σας ακούω, γιατί στο ακουστικό μου γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε επίσης εδώ φανατικούς της Eurovision. Στους μισούς έχει αρέσει το τραγούδι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλοι λένε η Ουκρανία ούτε καν. Για την Ισπανία επίσης έχω ακούσει τα καλύτερα. Έχει δημιουργήσει διαμάχες αυτός ο διαγωνισμός τελικά της Eurovision, έτσι. Είμαι σίγουρη ότι το 90% όσων σου λένε για την Ισπανία είναι άντρες. Πάω στοίχημα. Το ελληνικό σου άρεσε? Το ελληνικό δεν μου άρεσε μέχρι που είδα τα υπόλοιπα. Όταν είδα τα υπόλοιπα λέω, εντάξει, πολύ ωραίο το ελληνικό το τραγούδι, θεά η Αμάντα, πολύ ωραία, αξιοπρεπέστατη εμφάνισή μας. Λοιπόν, παιδιά, οι ακροατές τι σας λένε σήμερα, Δευτέρα, πρωί-πρωί, ποια είναι η διάθεσή τους, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνει και η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Η διάθεση, κοιτάξτε, κυρίως Φένια μου, ότι είμαστε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, άρα νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι θα βγουν σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, σε πολύ καλή διάθεση, ειδικά οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι και ειδικά με τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη, αυτή η ανατροπή, όπου μέχρι το 77ο λεπτό ο Άρης βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-2 και σε 17 λεπτά το γύρισε σε 3-2. Γενικότερα, όπως είπε και η Κατερίνα, προσπαθούμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο, να βάζουμε ένα ωραίο χρώμα στο πρωινό μας, να βλέπουμε τα θετικά πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Δυστυχώς και εμάς πολλές φορές μας παρασύρει αυτή η μαυρίλα της καθημερινότητας και των γεγονότων που γίνεται γύρω μας. Αλλά νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να βάλουμε τουλάχιστον εμείς, και το έχουμε προσπαθήσει με την Κατερίνα πάρα πολύ, είναι να κάνουμε τον κόσμο λίγο να χαμογελάσει, να σκάσει ένα χαμόγελο και να του βάλουμε λίγο χρωματάκι σε αυτή την γκρίζα κατάσταση που επικρατεί γύρω μας. Παιδιά, Αθήνα πηγαίνετε, ταξιδεύετε? Θέλουμε τώρα να πάρουμε το ασημένιο βέλος. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Σε λίγο θα δούμε τις ειδήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο τρένο της Τρένοσέ. Νομίζω πάντως ότι είναι μια αρκετά καλή πρόταση. Περιμένουμε να κάνουμε το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Τούμπα Καλαμαριά. Πώς και πώς περιμένουμε να μπούμε στο ασημένιο το βέλος. Έμαθα ότι στην πρώτη θέση έχει και πολύ high καταστάσεις. Ενέρεση, Κατερίνα. Άμα θες 3 ώρες και 55 λεπτά από το να πας από δυτικά, ας πούμε από Σύνδρο, για να πας αεροδρόμιο και έχει κίνηση ο περιφερειακός, πιο πολλή ώρα θέλεις. Αθήνα και άρα πόσες ώρες, check-in και τα λοιπά. Και όταν φτάσεις εκεί, θες 40 λεπτά τουλάχιστον να πας με το μετρό από το Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και νομίζω ότι θα συμβάλλει στο να ανανεωθεί ο μύθος της Θεσσαλονίκης ως ερωτική πόλη. Λοιπόν, μπράβο παιδιά, πολύ ωραίο το πρόμο σας. Να το δούνε λίγο και στην Τρένοσέ, να σας επιλέξουν την επόμενη φορά που θα σκεφτούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πείτε μου λίγο καθημερινά τι ώρα σας ακούμε, τη συχνότητα για αυτούς που μας παρακολουθούν και θα πάρουν το αυτοκίνητό τους να βγουν μετά για να πάνε στη δουλειά και θα ανοίξουν το ραδιόφωνο. Καθημερινά 6 με 8, Viva Liberadores, στον Λίμπερο 107,4. Μας ακούν και στο δεύτερο και τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, στον Στριμωνικό Κόλπο, την Καβάλα και την Βόρεια Θάσο, μέσω του Space 92,2. Στη Δράμα μας ακούν μέσω του Radio Sound 93,8. Στην Κοζάνη μας ακούν μέσα από τη συχνότητα του Radio Mail 106,6 και διαδικτυακά εννοείται. Και μετά τις 8 που τελειώνουμε εμείς, αναλαμβάνει ο άλλος αγαπημένος σας, ο Κωστής ο Τσατσαρός Αθλητήριος. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυναμικό πρωινό στον Λίμπερο 107,4, με πολλή ενέργεια, με πολύ κέφι, βλέπουμε και την επικαιρότητα, αλλά κοιτάζουμε να μην μας παίρνει από κάτω. Πάμε να αρπάξουμε τη μέρα από τα μαλλιά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε και όπως ακούσατε φίλοι τηλεθεατές, δεν σώζεστε από Κατερίνα Νικολάου, την ακούτε σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα τη βρείτε την άκρη και θα ακούσετε. Λοιπόν, άστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας εδώ από το στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης στο Λίμπερο 107 και 4.